Νομίζω ότι και από την πρώτη και από την κατάρθρον συζήτηση είναι πλέον φανερό ότι αποκαλυπτικό μάλλον ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν σχέδιο νόμου για το νέο εκλογικό νόμο και με το πριν των 50 ευρώ στο πρώτο κόμμα διασφαλίζει την παραπέρα νόθευση της λαϊκής βούλησης. Κινείται στην ίδια λογική που για δεκαετίες διασφάλιζαν, υποστήριζαν, εφάρμοζαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό άλλωστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Επίσης, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα άλλα κόμματα, δεν έκρυψαν την συμπάθειά τους στην μικρότερη ή στην μεγαλύτερη κλοπή των εδρών, τη συμπάθειά τους στα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Ορισμένοι μάλιστα, θα έλεγα, είχαν και το θράσος να βαφτίσουν την πρότασή τους ως απλή αναλογική και μάλιστα και ως ανώθευτη αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια το κρύβει, μιλάει μόνο για απλή αναλογική, δεν τζίμπησε σε αυτά που του καταμαρτύρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, λέει ψέματα ότι η πρότασή του συνιστά απλή και ανώθευτη αναλογική, με μια πρόταση που στην πραγματικότητα δίνει την πλειοψηφία, την κυβερνητική πλειοψηφία, με το 40% του εκλογικού σώματος. Και από την άλλη βέβαια το Μέρα 25 με την πρόταση για το μεικτό σύστημα, το οποίο το έχει ονομάσει απλή, μάλιστα ανώθευτη αναλογική, που δεν έχει καμία σχέση με την απλή και ανώθευτη αναλογική, θα πω παρακάτω. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, παρά τις επιμέρους διαφορές για το εκλογικό σύστημα και τον τρόπο νόθευσης της λαϊκής βούλησης, τους επιμέρους ανταγωνισμούς τους για τη διακυβέρνηση της χώρας, συμφωνούν σε όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Το κρύβουν αυτό. Φάνηκε από τη μέχρι τώρα συζήτηση ότι ανεξάρτητα από εκλογικά συστήματα συμφωνούν ότι χρειάζονται ισχυρές κυβερνήσεις, είτε αυτοδύναμες είτε συνεργασίας με κεντροαριστερά και κεντροδεξιά σχήματα, στην ίδια πάντα στρατηγική, στρατηγική υπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου και των επιδιώξεων Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ανεμπόδιστα, χωρίς δισταγμούς, να προωθούν πιο αποφασιστικά τις αντιλαϊκές πολιτικές τους για την εξυπηρέτηση και την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Αυτές οι διακηρύξεις τους περί δημοκρατίας, αντιπροσωπευτικότητας, ισοπολιτείας, ισοτιμίας κτλ. Όχι μόνο είναι ανούσιες, αλλά τις κάνουν στην άκρη με κύριο στόχο να κλέψουν στην πραγματικότητα έδρες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ψήφους και έδρες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα άλλα κόμματα βέβαια, μέσω των καλπονοθευτικών συστημάτων, προκειμένου να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο το αστικό πολιτικό σύστημα. Η αστική δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμα περισσότερο τυπική βιτρίνα, θα έλεγα, για την άσκηση της εξουσίας των λίγων ισχυρών. Το Μέρα 25, κυρίες και κύριοι, μας ζήτησε εξηγήσεις, επειδή χαρακτηρίσαμε την πρότασή του για εκλογικό σύστημα ως πλειοψηφικό. Το Μέρα 25 απορρίπτει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζει την καθιέρωση ενός μεικτού, αλλά γερμανικο-αυστραλιανού εκλογικού συστήματος, όπως μας είπε, προσαρμοσμένο στις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Ξέρετε, σε μας ό,τι είναι στο μυαλό μας πάει και στο στόμα μας. Δεν ακολουθούμε μια τακτική διγλωσίας. Μιλάμε για απλή, ανώθευτη, αναλογική, χωρίς μπόνους, χωρίς όρια του 30% και πάει λέγοντας. Η αντίθεση του Μέρα 25 δεν ξεκινάει από θέσεις αρχής.
κατά την άποψή μας είναι δημαγωγική, διότι προτείνει ένα σύστημα ως δήθεν πιο δημοκρατικό, το ονομάζει απλή και μάλιστα ανώθευτη όπως είπαμε, ενώ στην ουσία την αρνείται. Εδώ πρόκειται για αντιστροφή της πραγματικότητας και η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Η πρότασή του στην πραγματικότητα βοηθάει το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης με ακόμα μικρότερο ποσοστό σε σχέση και με τα σημερινά ισχύοντα. Είναι πλειοψηφικότατο. Στην πράξη δηλαδή αλλάζει ο τρόπος νόθευσης της θέλησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή τι μας λέει? Εκλογή 250 βουλευτών με απλή αναλογική και οι υπόλοιπες 50 έδρες να αντιστοιχούν σε ισάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες. Μάλιστα προτείνει και επαναλαμβανόμενες εκλογές, προκειμένου όπως λέει να εκλέγεται ο λιγότερο ανεπιθύμητος όλων των υποψηφίων όλων των κομμάτων στο τοπικό επίπεδο. Θα καταλαμβάνει την έδρα όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σε μια μονοεδρική ο υποψήφιος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας πάρει το 30% των ψήφων και του ΣΥΡΙΖΑ το 28% των ψήφων ή αντίστροφα και οι υπόλοιποι μοιραστούν τις υπόλοιπες ψήφους, την έδρα την καταλαμβάνει αυτός που πήρε τη σχετική πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό, ένα κόμμα με χαμηλό ποσοστό, που όμως είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλες τις μονοεδρικές, μπορεί να κερδίσει μέχρι και το σύνολο των 50 εδρών. Τα ψευτοδιλήμματα σε αυτή την περίπτωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερα αν η εκλογή στις μονοεδρικές γίνεται με δύο γύρους, όπως γίνεται για παράδειγμα και στις δημοτικές εκλογές. Πρόκειται δηλαδή για μια μεγαλύτερη ακόμα ληστεία σε βάρος των μικρότερων κομμάτων. Πρόκειται για μια μεγαλύτερη ακόμα νοθεία των εκλογικών αποτελεσμάτων και νόμιμη αλλίωσή τους. Η διεξαγωγή των εκλογών σε συνθήκες μονοεδρικών περιφερειών θα εντείνει τα εκβιαστικά αντιλήμματα, θα ενισχύσει την ψυχολογία της χαμένης ψήφου και θα πιάσει τόπο το σύνθημα «Ψηφίστε τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας για να μην έρθουν οι λαϊκιστές», όπως λέει συνήθως η Νέα Δημοκρατία για τον ΣΥΡΙΖΑ, ή «Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο δεξιός, για πάρε τη δεξιά». Μια σχεσή του Κουκουέ και άλλοι, δεν μπορείτε να εκλέξετε βουλευτή και συνεχώς η ψήφος είναι χαμένη. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αναλογικότερο ή αναλογικότατο εκλογικό σύστημα, είτε με μπόνους 50 εδρών στο πρώτο κόμμα προτείνει η Νέα Δημοκρατία, είτε με απόκριση ως 10% με βάση τους εκλογής που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με 35 έδρες μπόνους που προτείνει το κίνημα αλλαγής, είτε το μεικτό του Μέρα 25, το εκλογικό σύστημα παραμένει καλπονοθευτικό, εκβιαστικό και αντιδημοκρατικό. Το ΚΚΕ επιμένει σταθερά στην καθιέρωση της απλής και ανώθευτης αναλογικής, της καθαρής, καθαρότατης αναλογικής, ως πάγιο εκλογικού συστήματος, γιατί είναι το μόνο δίκαιο εκλογικό σύστημα που θα αντιστοιχεί τις ψήφους του κάθε κόμματος με τις έδρες του στο κοινοβούλιο, σε αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα και τίποτα παραπάνω. Δεν σπέρνει βέβαια αυταπάτες ότι η απλή αναλογική είναι το φάρμακο για να αλλάξει ριζικά το πολιτικό μας σύστημα. Ούτε γιατί με την καθιέρωση της απλής αναλογικής και τον αποκλεισμό της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ ή όποια θα είναι εκείνα τα κόμματα, αύριο μεθαύριο, προσδοκά σε κάποιες συμμαχικές κυβερνήσεις. Αυτές σας τις χαρίζουμε. Άλλωστε, αυτή είναι και η επιδίωξή σας. Φαίνεται και από την αποδοχή της συγκεκριμένης επιλογής για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία σχετίζεται με γενικότερες πολιτικές ανακατατάξεις που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα με ευρύτερες συνενέσεις στην ασκούμενη πολιτική. Αυτή την συνένεση βέβαια την ζούμε ήδη από τα τώρα. Η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε πολεμικές εμπλοκές, η ενίσχυση και αναβάθμιση των φωνικών αμερικανονατοϊκών βάσεων που έρχεται για συζήτηση αύριο στην Βουλή,
που δείχνουν την συνένεση ανάμεσα στα δύο κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας το προετοίμασε, ο ΣΥΡΙΖΑ, τούτη εδώ η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να το επικυρώσει στη Βουλή. Η παράδοση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στα υπεριελιστικά κέντρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιορισμοί των συνδικαλιστικών και ευρύτερα πολιτικών λαϊκών ελευθεριών, με περιορισμού στο δικαίωμα των διαδηλώσεων και στην απεργία, το ηλεκτρονικό φακέλωμα που ζει και βασιλεύει, ο εξυγχρονισμός των τρομονόμων και των ευρωτρομονόμων, οι μηχανισμοί ιδεολογικής χειραγώγησης, η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς πάνε χέρι-χέρι με την αξιοποίηση των εκλογικών νόμων, είτε της μιας είτε της άλλης μορφής, για να εκβιάζουν το λαό με το ψευτοδίλημα της ακυβερνησίας, να θωρακίζουν το αστικό πολιτικό σύστημα για λογαριασμό της αστικής τάξης και να το διαιωνίζουν. Το κλειδί λοιπόν για το λαό δεν βρίσκεται στα εκλογικά συστήματα, αφού εντός των τυχών, όποιο σύστημα και αν ισχύσει, οι κυβερνήσεις που θα προκύπτουν, πολυκομματικές ή μονοκομματικές, θα εφαρμόζουν πολιτικές κουστούμι στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου των υπεριαλιστικών κέντρων και σε βάρος του λαού. Σε κάθε περίπτωση, όσα εμπόδια και αν βάζει το αστικό πολιτικό σύστημα στην πραγματική θέληση του λαού για καλύτερη ζωή και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του, ο 21ος αιώνας πρέπει να φέρει και θα φέρει, είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό, με τον αγώνα της βέβαια η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, τη νέα εξουσία, την σοσιαλιστική, την οποία υπηρετούμε, στοχεύουμε, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να απαλλαγεί από τα βάσανά του ο λαός, από τα ψεύτικα διλήμματα, το ίδιο το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός.